Η βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός. Πρωτογενής τομέας που είναι εδώ η περιοχή μας και πρέπει να βασιστεί η χώρα με αυτά τα μέτρα, βάζει την ταφόπλακα. Όταν βάζει τα ταφόπλακα, εδώ να φανταστείτε η περιοχή μας φέρνει συνάλλαγμα από ακτινίδια και από σπαράγια τουλάχιστον 100 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα όλα έρχονται απ' έξω. Από Ευρώπη, Ανατολική και Δυτική. Όταν βάζει τα ταφόπλακα και κλείνει τον πρωτογενή τομέα, από εκεί και πέρα από πού μπορεί να περιμένει η χώρα. Αυτή είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Στον πρωτογενή τομέα θα βασιστεί για να κάνει ανάπτυξη. Πώς θα την κάνει την ανάπτυξη? Είναι δυνατόν να κάνει εργοστάσια? Εργοστάσια θα κάνει η Γερμανία. Αλλά τον πρωτογενή τομέα το βάζει τα ταφόπλακα τώρα. Τι είναι αυτό το καινούριο που αλλάζει και είναι τα ταφόπλακα τώρα? Το 2016. Στα κέρδη το 80% τα παίρνει το κράτος και αφήνει 20% σε εμάς, αν υπάρχουν κέρδη. Αν υπάρχουν κέρδη, μπορεί να μην υπάρχουν κέρδη. Και ζημιές. Ελεύθεροι επαγγελματίες είμαστε, βέβαια. Με τις καιρικές συνθήκες έχουμε να κάνουμε, με 1.200 προβλήματα έχουμε να κάνουμε. Συνήθως τι συμβαίνει με την παραγωγή εδώ, στον τόπο που είμαστε? Η παραγωγή μπορεί να υπάρχουν κακές καιρικές συνθήκες. Μπορεί να υπάρχει χαλάζι. Μπορεί η παραγωγή να είναι μειωμένη. Να έχουμε ζημιά. Το κράτος στη ζημιά δεν συμμετέχει. Μόνο στα κέρδη. Παίρνει το 80% και το 20% τα αφήνει σε εμάς. Εμείς ξέρουμε ότι όταν συμβαίνει αυτό, το κράτος σας αποζημιώνει. Ισχύει κάτι τέτοιο? Να αποζημιώνει. Αυτό ισχύει. Μια φορά στις 20 φορές μπορεί να μας αποζημιώσει κιόλας. Αλλά στις 19 φορές δεν μας αποζημιώνει. Να ρωτήσω κάτι. Είστε αγρότες. Αύριο σας καλεί, μεθαύριο σας καλεί ο Τσίπρας συνάντηση. Τον έχετε απέναντι. Μιλήστε για την καθημερινότητά σας. Ποια είναι η καθημερινότητά σας? Ποια είναι τα προβλήματά σας? Τι ζητάτε? Τι μπορεί να αλλάξει? Και τι σας προκαλεί με το νέο νομοσχέδιο που φέρνει? Τι να αλλάξει, ρε φίλε? Η καθημερινότητα είναι δουλειά, δουλεύεις κάτω από, να μην πω αντίξωες συνθήκες, κάτω από κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά δεν ξέρεις, θες να παράξεις, δεν ξέρεις όμως τι αποτέλεσμα θα έχεις, δεν έχεις ένα σταθερό εισόδημα, έχεις να κάνεις με τον καιρό, έχεις να κάνεις με το χώμα, έχεις να κάνεις με τις ασθένειες, με τα ίδια αυτά που παίρνεις, μπορεί να είναι και από τη φύση τους, από τη μάνα τους, προβληματικά. Δηλαδή ξεκινάω να δουλέψω και δεν ξέρω, θα κάνω τζίρο 5 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα, 30, αναλόγως βέβαια και με την έκταση που καλλιεργείς, έτσι και τις παραγωγές που έχεις. Υπάρχουν κάποιες δυναμικές καλλιέργειες σε κάποιες περιοχές που ίσως αποδίδουν ένα καλό εισόδημα. Από εκεί και πέρα τι σημαίνει, ότι αν παράξω εγώ δηλαδή και βγάλω 10-20 χιλιάρικα πρέπει να μου πάρει στα 18. Συνέτεροι είμαστε, τι συνέτεροι, δηλαδή 80-20 θα δουλεύουμε. Θα με κάνεις να μην θέλω να πάω να δουλέψω. Δηλαδή αν στα 20 μου πάρεις τα 18 ή τα 16 και μου μείνουν τα 4 να κάνω τι? Να πληρώσω το ρεύμα, το τηλέφωνο, την καθημερινότητα, όπως όλων των πολιτών, έτσι. Τα ίδια που έχει ένας Αθηναίος, τα έχουμε και εμείς εδώ. Θες να φας, να πιεις, να βάζεις βενζίνη στο αυτοκίνητο σου να πας στη δουλειά, βάζεις πετρέλαιο στο τρακτέρ σου που... Είναι πολύ έξοδο, ρε παιδί μου. Δεν το τρακτέρ, είναι τρακτέρ. Δεν καίει 5 ευρώ πετρέλαιο. Φεύγεις το πρωί με 200 ευρώ και γυρίζεις και είναι άδικο. Θες να συσταθείς το χειμώνα. Θες να φας καταρχήν. Δυσκολεύεσαι με αυτά τα πράγματα. Ορίστε. Δυσκολεύεσαι, δηλαδή, αυτή η ανάγκη που είχε ανακαλύψει για την παραγωγή, για το πετρέλαιο, βγαίνει δύσκολα η χρονιά ώστε μετά να ζητάτε αυτά που θέλετε? Ξεκινάς με χρέος και μένεις με χρέος πάλι. Αυτό είναι. Πόσα χρόνια αυτή η κατάσταση, εσείς τα οικονομικά σας το βλέπετε? Είναι το τελευταίο καιρό ή σημαίνει? Δεν γίνεται τώρα τον τελευταίο καιρό, μην λέμε χαζά, αλλά αυτά η χρόνια κρατάει αυτή η δουλειά. Ξέρεις, πριν μια 20ετία παράδειγμα, όταν δουλεύαν οι γονείς μας για μας, τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά. Είχαν καλύτερα εισοδήματα, οι τιμές ήταν καλύτερες. Τώρα έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής, έχει μειωθεί το κέρδος. Δηλαδή είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα, όπως κοινάει, όπως είναι για όλο τον κόσμο. Κάποτε με την ίδια στριμματική έκταση μπορούσε να ζήσεις. Γιατί ξέρω εγώ, ας πω εγώ, το καλαμπόκι είχε μια τιμή 40 δραχμές το κιλό. Δηλαδή εμένα ο πατέρας μου σπούδασε 3 παιδιά με καλλιεργώντας καλαμπόκι και φασόλια. Τώρα αν βάλω εγώ 100-200-300 στρέμματα καλαμπόκι, στο τέλος μπορεί να μου μείνουν και 5 χιλιάρικα καθαρά και αν μου μείνουν. Θα μου πάρει αυτό στα 3,5 και εγώ θα τη βγάλω με ένα 1,5 χιλιάρικο να κάνω. Τι να κάνω 1,5 χιλιάρικο? Τσιγάρα να πάρω? Τσιγάρα παίρνω εγώ με 1,5 χιλιάρικο το χρόνο. Άμα καπνίσεις λίγο παραπάνω, μπορεί να θες και δύο. Πείτε μας κάτι, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες τουλάχιστον σε όγκο κινητοποίησης. Ποιες απαντήσεις από την κυβέρνηση σας κάνουν να γυρίσετε πίσω και να ανοίξετε τους δρόμους και να πάτε στα σπίτια σας? Ποιες απαντήσεις θα λάβετε και θα σας κάνουν να γυρίσετε πίσω? Τα αιτήματα είναι γνωστά, ρε φίλε. Φορολογία, ασφαλιστικό, κόκκινα δάνεια,
Σοβαρό. Αν η κυβέρνηση προσπαθήσει να το συνεχίσει. Στάσου λίγο, ένα λεπτό. Ναι. Όσο για τα κόκκινα δάνεια. Πουλήσαμε τα δάνεια στα κουράκια. Όλοι έχουμε λίγο πολύ γιατί είμαστε νέοι. Δάνεια για σπίτια, δάνεια για μηχανήματα. Διάφορα δάνεια έτσι. Πουλήσαμε τα δάνεια στα κουράκια. Δεν τα πουλήσαμε. Το ακούσατε. Ένα δάνειο 100.000 του πουλήσαν 10.000. Πουλάω το δάνειό σου 10.000. Φέρνουν 10.000 και ρηφάραμε. Καθαρίσαμε. Δεν το κάναμε αυτό. Το πουλήσαν στα κουράκια και θα έχουμε να κάνουμε εμείς με τα κουράκια του. Γιατί αυτό είναι σε μεγάλο ποσοστό. Έτσι δεν μιλάμε τώρα για μικρό ποσοστό. Το 90% είναι καταχρεωμένοι από την παλιά αγροτική. Όχι τώρα, από την παλιά. Για τα δάνεια. Άλλο πέζο. Αν η κυβέρνηση προσπαθήσει όπως κάνουν οι περισσότερες κυβερνήσεις να το συμβιβάσει, να σας πει πάρτε τόσα και σταματήστε και σας δώσει λιγότερα. Υπάρχει κάποια κόκκινη γραμμή που δεν φεύγει από τους δρόμους αν δεν την ικανοποιήσει? Το πιο σημαντικό από όλα. Η κόκκινη γραμμή είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Αυτά που μας χαίνουν επίσημα. Αυτά πρέπει να αποσυρθούν. Δεν βγαίνει ρε. Ολική απόσυρση. Ολική απόσυρση. Αν δεν τα αποσύρουν αυτά, δεν φεύγουμε από τους δρόμους. Δηλαδή η κουβέντα ξεκινάει από μηδενική βάση, όχι από αυτά που έχει προτείνει να τα βρείτε κάπου στη μέση. Ναι, ξεκινάει τι από το μηδέν. Δηλαδή τώρα να μας πούν ότι αυτή τη χρονιά θα μας βάλουν κάποιο ποσοστό παραπάνω και μέχρι το 20 θα μας τους συνεχίσουν να το ανεβάζουν. Ο σκοπός είναι να μην βάλουν τίποτα. Δεν ζητάει κανένας να πάρει κάτι, να σου χορηγήσουν κάτι. Να μην σου πάρουν και αυτά που έχεις δηλαδή. Εντάξει, ο κόσμος όλος κάνει υπομονή, θες να δώσεις λεφτά, έτσι, να συνδράμουμε όλοι, να πάμε, να γίνει αυτό το κράτος, αν ποτέ γίνει, ξέρω εγώ, κράτος, να βοηθήσει ο κανένας όσο μπορεί, είτε λέγεται αγρότης, είτε λέγεται όπως, οτιδήποτε άλλο, έτσι. Ωραία, αλλά και ο κόσμος, ξέρεις γιατί, δηλαδή είναι, σε πιάνει λίγο το, πρέπει να δείξουν και αυτοί οι ίδιοι ότι κάντε κάτι και εσύ, ρε, να δω ότι προσπαθείς. Να δω ότι κάνεις εσύ μια μικρή προσπάθεια, ξέρω, μείωσε και εσύ κάτι από τα κέρδη σου ή από το μισθό σου οτιδήποτε και μετά να δώσω κι εγώ τα διπλάσια από αυτά που δίνω, αν μπορώ και αν έχω, έτσι. Αλλά κάνει κι εσύ κάτι, δεν μπορεί. Έχετε δει τέτοια κίνηση, αυτή την κίνηση που λέτε, την έχετε δει τα τελευταία χρόνια? Γιατί την έχει δει κανείς, από πού την έχουμε δει? Δηλαδή τώρα πριν 20 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με, ανακοίνωσε αύξηση στο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων στο 50% ευρώ, δεν θυμάμαι, έτσι. Εντάξει, ας πάρουν οι άνθρωποι. Αλλά γιατί το ανακοινώνεις τώρα? Δηλαδή με βάζεις να σκεφτώ ότι το κάνεις για να με διαιρέσεις, να ασχολούμαι με τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί μας δημιουργήσει εσύ πρόβλημα? Αυτό το διέρε και βασίλευε τώρα με άλλο τρόπο. Παλιά το κάναν με κομματικά καφενεία, τώρα το κάνουν με έναν άλλο τρόπο. Δεν μπορεί ο απλός άνθρωπος να έχει να δουλέψει, να ζήσει, να βγάλει τα προστοζή του, να σκέφτεται και να είναι και διπλωμάτης. Το τι θα μου πει ο κάθε δημοσιογράφος στην τηλεόραση, ξέρω εγώ. Και να είμαι εγώ στη θέση να είμαι οικονομολόγος, λογιστής, αγρότης, γεωπόνος. Πόσα επαγγέλματα σε ένα, τι, ξέρω εγώ.